Που παρακολουθεί, καλησπέρα Μανώλη, την συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη Τσαβούσογλου μας, οι πρώτες δηλώσεις. Ναι, αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Μας μετά από περίπου 2 ώρες συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο ίδιος λέει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι και να συνομιλήσουν, διότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο στην περιοχή. Πρέπει να κάνουν αυτά βήματα. Βεβαίως και γι' αυτό προσπαθούμε, λέει. Όμως αυτή τη στιγμή ξεκίνησε μόλις ο Μας. Όμως ο Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ήταν πολύ σκληρός στις δηλώσεις του και από τα λεγόμενα του τουλάχιστον καταλάβαμε ότι η Τουρκία σαν να έχει πει όχι στην Γερμανία, στην Γερμανική Πρωτοβουλία. Δεν το είπε ξεκάθαρα όμως όταν λέει ότι είμαστε έτοιμοι στο διάλογο, όμως μη μας φαίνεται όρους και προϋποθέσεις, τους ελληνικούς όρους και τις προϋποθέσεις, με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, δήλωση χαρακτηριστικά. Επιτέθηκε στον κύριο Δένδια, είπε ότι με αυτές τις δηλώσεις που έκανε στην Αθήνα έδειξε το επίπεδό του. Παράλληλα έθεσε πολλά ζητήματα μπροστά στον ΜΑΣ, μίλησε για μειονότητα της Ράκης, χαρακτήρισε τουρκική και υποστήριξε ότι παραβιάζει τα δικαιώματα της. Επίσης μίλησε για το Αιγαίο, για τους πρόσφυγες που η Ελλάδα προωθεί προς την Τουρκία, ότι στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ήταν πολύ επιθετικός, έχοντας δίπλα του τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Χαρακτήρισε πάλι την Ελλάδα και την Κύπρο κακομαθημένες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως ευχαρίστησε 2 φορές και τη Μέρκελ και το Μας για την προσπάθειά τους. Σαν να τους λέει ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα το συνεχίσουμε έτσι. Εγώ αυτό κατάλαβα μέχρι στιγμής. Βεβαίως, αυτά είναι μπροστά στις κάμερες. Σε λίγη ώρα θα μάθουμε και το τι ακριβώς έχει υποθεί και ενδεχομένως να λέει άλλα μπροστά στις κάμερες και να έχουν υποθεί άλλα πίσω από τις πόρτες. Θα το δούμε αυτό σίγουρα. Όμως από τον τόνο των δηλώσεων αυτό καταλάβαμε. Τώρα ο Μας μιλάει. Θα περιμένουμε σε λίγα λεπτά και θα ξανασυνδεθούμε αν χρειαστεί να σας ενημερώσουμε και το τι έχει πει και ποια είναι τα αποτελέσματα.